Ήδη, όπως θυμάστε, από την προηγούμενη Δευτέρα έγινε μια παρουσίαση εκ μέρους της ΗΠΑ της Αρμοστίας σε σχέση με το πρόγραμμα που υπάρχει και είναι σε εξέλιξη με τη λογική δηλαδή της υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση, στέγασης και σίτησης και ψυχοκοινωνικής στήριξης για 20.000 θέσεις σε περιπτώσεις προσφύγων που είναι είτε τούντες άσυλο είτε είναι για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που λέγεται Relocation. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει και τρέχει η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία ως χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφορά σε 20.000 θέσεις για όλη την Ελλάδα και έχει έρθει σε επαφή η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία φυσικά σε επικοινωνία και επαφή και με κυβερνητικές οργανώσεις όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα και δέχεται προτάσεις για να μπορέσει να καλύψει αυτό το ποσοτικό αντικείμενο των 20.000 θέσεων. Στο πλαίσιο λοιπόν και σε συνέχεια και της παρουσίασης που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη Δευτέρα από εκπροσώπους της ΥΠΑ της Αρμοστίας, ήταν παρόντες βέβαια και εκπρόσωποι και όμορων Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, αλλά και σε συνέχεια και της πρωτοβουλίας που έχει ξεκινήσει ο Δήμαρχος μας, ο κ. Μπουτάρης, από τον Νοέμβριο για τη δημιουργία ενός τοπικού σχεδίου δράσης των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν τη βλέπουμε μόνο σαν Δήμο, αλλά σαν σύνολο των Δήμων που θα κληθούν να απορροφήσουν και να υποδεχτούν πρόσφυγες. Έρχεται και κουμπώνει η σημερινή μας συνάντηση, η οποία είχε να κάνει με το πρώτο κομμάτι ήταν η ενημέρωση των Δήμων αυτών με τους οποίους ήδη είμαστε σε συνεργασία, των υπηρεσιακών τους παραγόντων, ήταν μια δηλαδή σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων, αναφορικά με την νέα αυτή πρόταση που προέκυψε για τη χρηματοδότηση μέσω της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της εκπροσώπησης και Δήμων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες συμμετέχουν και στις συναντήσεις προηγούμενες και ήδη ο Δήμος Θεσσαλονίκης αλλά και άλλοι Δήμοι τρέχουν προγράμματα σε επίπεδο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο είπαμε ότι μέχρι την Τετάρτη θα απαντήσουν ποιοι φορείς που εκπροσωπήθηκαν σήμερα στη συνάντηση θα συμμετάσχουν σε ένα κοινό εταιρικό σχήμα, να το πω έτσι, που θα υποβάλουμε τη σχετική πρόταση στην ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων.